Σκηνές πρωτοχρονιά στην πύλη του Βραντεμβούργου στο Βερολίνο, μόνο που το ημερολόγιο γράφει 1η Απριλίου. Με το που τα ρολόγια έδειξαν μεσάνυχτα, οι υποστηρικτές της νομιμοποίησης της χρήσης κάναβης γιόρτασαν στη γερμανική πρωτεύουσα τον σχετικό νόμο που τέθηκε σε ισχύ από τη Δευτέρα και, όπως λένε, έριξε τίτλους τέλους στις εις βάρος τους διακρίσεις. Ονειρευόμουν αυτή τη στιγμή όλη μου τη ζωή και χρειάζομαι λίγο για να συνειδητοποιήσω ότι έγινε πραγματικότητα. Όμως έχει θαυμάσια γεύση. Έχει γεύση ελευθερίας. Αισθάνομαι σαν να είναι πρωτοχρονιά, Χριστούγεννα, Πάσχα και γενέθλια ταυτόχρονα. Δεν μπορώ να περιγράψω το συναίσθημα, για μένα προσωπικά είναι το τέλος 30 ετών διακρίσεων. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ενήλικες μπορούν να κατέχουν έως και 25 γραμμάρια κάναβης εκτός σπιτιού και 50 εντός, ενώ τα νοικοκυριά μπορούν να καλλιεργούν μέχρι και 3 φυτά. Η χρήση είναι ελεύθερη υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται μακριά από ανήλικα άτομα. Το σκεπτικό του νόμου έχει να κάνει με την αναποτελεσματικότητα του ελέγχου στη μαύρη αγορά, όπου οι επιμίξεις καθιστούν τη χρήση κάναβης περισσότερο επικίνδυνη από όσο ήδη είναι. Όπως προβλέπεται, η εφαρμογή της νομοθεσίας θα αξιολογηθεί σε 2 χρόνια.